Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα, προσπαθώντας βεβαίως να κρατήσουμε αυτό που λέμε την ψυχραιμία. Θέλει πολύ ψυχραιμία σε αυτό το θέμα, για το λόγο ότι ακούστηκαν πολλά τις τελευταίες ημέρες. Μένουμε, αν θέλετε, και σε αυτά που είπε ο κύριος Αναγνώστου από τις τεχνικές υπηρεσίες, ότι η γέφυρα δεν είναι μια κυμολία που απλώς σπάει, αλλά σαφώς χρειάζονται μέτρα ανακουφιστικά. Επιμένω σε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο, αν θέλετε, τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Μιλάμε για τους πολίτες των Σερβίων. Έχουμε τον εκπρόσωπό τους, τον Δήμαρχο Σερβίων, τον κύριο Ελευθερίου. Κύριε Δήμαρχε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Γαϊτάνη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε μαζί με τον Κώστα τον Μαυρίδη. Λίγο καταρχήν το δικό σας πρώτο σχόλιο. Πώς βλέπετε όλη αυτή την ιστορία, για το λόγο ότι βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και έχουν ακουστεί πολλά. Εσείς πώς το βλέπετε, σαν Δήμαρχος καταρχήν, ξεκινήσουμε από εκεί. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι έχουμε μια πανέμορφη γέφυρα, η οποία μέχρι τώρα μας απασχολούσε μόνο φωτογραφικά. Ξαφνικά, με τα πολλά και παχιά λόγια, δημιουργήσαμε ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι ή δεν είναι. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ψυχραιμία, νυφαλιότητα και το σίγουρο όχι πολλά λόγια. Αυτό για μένα είναι το σημαντικό. Από εκεί και πέρα ας αφήσουμε τους επιστήμονες, ας αφήσουμε τις ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες να αποτανθούν, αλλά με χαρτιά, όχι με το μάτι, όχι απλά λέγοντας και πανικοβάλλοντας τον κόσμο. Γιατί σήμερα το πρωί στο γραφείο μου δέχτηκα τουλάχιστον 20 τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι ανησυχούν. Λέει, πάμε τα παιδιά μας πέρα δόθε. Κάποιοι το βλέπουν από μακρότερα. Εμείς το ζούμε καθημερινά. Άρα λοιπόν η γέφυρα δεν είναι μια κάτι απλό το οποίο μπορεί να σπάσει, να πέσει εύκολα. Το σίγουρο ότι είναι 45 χρονών, το αποδέχουμε ότι είναι 45 χρονών, αλλά η γέφυρα δεν είναι αυτοκίνητο το οποίο κινείται. Η γέφυρα είναι εκεί και θα συνεχίσει να είναι, γιατί πολύ απλά οι προδιαγραφές της είναι να στέκει εκεί και να σηκώνει το βάρος της. Αν κάποια στιγμή το βάρος της γίνει μεγάλο, αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να το ελαφρύνουμε. Πώς? Τεχνικά. Άρα λοιπόν οι επιστήμονες πρέπει να μιλήσουν στο πώς μπορούν να γίνουν καλύτερα και πολύ πιο γρήγορα κάποιες συντηρήσεις οι οποίες ή έπρεπε να γίνουν ή θα πρέπει να γίνουν στο εγγύς μέλλον. Αλλά το να κινδυνοποιούμε ότι έρχεται το τέλος της γέφυρας, ότι αυτή η γέφυρα ή θα χρειαστούμε άλλη κτλ., νομίζω ότι τέτοια ώρα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τουλάχιστον οι λόγοι που θα έπρεπε να ξέρω εγώ. Κύριε Δήμαρχε, μισό λεπτό. Υπάρχουν Κώστα, άλλα πράγματα τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω. Όταν λέτε από παχιά, την ενημέρωση που έχω, ναι, δεν υπάρχει οτιδήποτε τέτοιο. Όταν λέτε παχιά λόγια, αναφέρεστε στη διαχείριση από πλευράς περιφέρειας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ο καθένας πρέπει να λάβει τις ευθύνες του. Αν το Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τη γέφυρα, να λάβει το Υπουργείο. Αν η περιφέρεια είναι υπεύθυνη για το οδόστρωμα, να αναλάβει η περιφέρεια. Αν ο Δήμος έχει άλλες ευθύνες, να τις αναλάβει. Ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Απλά δεν υπάρχει λόγος να μεγαλοποιούμε ένα πιθανό πρόβλημα πριν ακόμα δημιουργηθεί. Να το εντοπίσουμε, να δούμε αν υπάρχει. Από εκεί και πέρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προβλήματα πρέπει να λύνονται αθόρυβα και όχι με την πανοκρισία. Κύριε Δημαρχέ, υπονοείτε ότι δεν λύνονται αθόρυβα τα προβλήματα. Και εγώ θέλω να σταθώ σε αυτά τα τηλεφωνήματα που δεχτήκατε στο γραφείο σας. Τι λέει ο κόσμος, δηλαδή, ήδη έχει περάσει μια κατάσταση ανησυχίας. Ο κόσμος, προχθές ήμουν στον πρόεδρο Δημοκρατίας. Τρεις γυναίκες εκεί πέρα λέει: μεταφέρω τα παιδιά μας κάθε μέρα στο σχολείο. Θα πρέπει να μεταφέρονται. Και φυσικά θα πρέπει να μεταφέρονται. Γιατί αν υπήρχε οποιοδήποτε κίνδυνος, το Υπουργείο έπρεπε ήδη να έχει κλείσει τη γέφυρα. Άρα λοιπόν, για να μην την έχει κλείσει, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι τόσο ογκώδες και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς να το πω, άμεσα. Αν υπάρχει και μας το αποκρύβουν, τότε το σφάλμα τους είναι τεράστιο. Αλλά στη λογική του άμα, του νάχα, του θα πέσει γέφυρα, δεν μπορεί να στείνονται ολόκληρα σενάρια. Άρα λοιπόν, ή θα βγει το Υπουργείο, θα βγει ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός, ή θα βγει ο Περιφερειάρχης, ο καθήλυν αρμόδιος Περιφερειάρχης, ή ο Δήμαρχος, όποιος είναι υπεύθυνος επί του θέματος, και να απαντήσει. Λίγο αυτό να ρωτήσω, Δήμαρχε. Δεν κινδυνεύει. Υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κύριε πρόβλημα. Κύριε Δήμαρχε, αυτή τη φιλολογία. Εσείς επίσημη ενημέρωση είχατε από κάποιον. Κακό στην περιοχή. Εσείς επίσημη ενημέρωση είχατε από κάποιο φορέα. Ποτέ δεν είχα καμία επίσημη ενημέρωση. Ούτε ένα χαρτί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο Δημαρχείο στο τελευταίο διάστημα το οποίο να αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόβλημα τη σκέψη. Εσείς επιδιώξατε ενημέρωση από κάποιον. Επιδίωξα ενημέρωση. Άκουσα ότι υπάρχουν προβλήματα από το 12 από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, αλλά γραπτή ενημέρωση δεν την έχω δει ακόμα. Φοβάστε ότι όλος αυτός ο τηλεοπτικός θόρυβος ή ο ραδιοφωνικός ή οι εφημερίδες, τα blogs, όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια ανησυχία ενδεχομένως και μια επίπτωση στους τυχόν επισκέπτες της περιοχής. Φυσικότατα θεωρώ ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με κακά, με fake news, δεν πρέπει να μεγενθύνονται. Θα πρέπει να στοχοποιούνται από συγκεκριμένους επιστήμονες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν λόγο και οι οποίοι να απαντάνε αυτόματα στα ερωτήματα. Αν δεν το κάνουν αυτό, τότε σημαίνει ότι απλά βάζουμε ένα κακό μαντάτο και γινόμαστε και εμείς
το αυξάνουμε και, και εμφανίζεται το φαινόμενο, το κλασικό φαινόμενο χιονοστιτάδες, άρα... έτσι ώστε ένα μικρό πρόβλημα και η τρίχα, αυτό που λέει ο λαός, να γίνεται τριχιά. Άρα ήθελα μια πιο προσεκτική επικοινωνιακή διαχείριση του όλου θέματος. Αυτό νομίζω ότι και που μιλάμε αυτή τη στιγμή πάλι κακό κάνουμε στον τόπο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τοποθέτησή σας. Να είστε καλά.